γάμα κεφάλαιο με τη χάρη του Χριστού μας. Ο δε Ιωράμ, υιός του Αχάβε, βασίλευσε επί των Ισραήλεν Σαμαρία το 18ο έτος του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσεν έτη 12. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, είχε όμως καθώς ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού, διότι εσήκωσε το άγαλμα του Βάλ, το οποίο είχε κάνει ο πατήρ αυτού. Πλην, ή το προσκεκολλημένος εις τας αμαρτίας του Ιεροβοάμ, ιού του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, δεν απεμακρύνθη από αυτόν. Μισά δε ο βασιλεύς του Μωάβ είχε πίμνια και έδιδε εις τον βασιλέα του Ισραήλ 100.000 αρνίων και 100.000 κρυών με τα μαλλία αυτών. Και αφού απέθανε ο Αχάβ, απεστάτησον ο βασιλεύς Μωάβ από του βασιλέως Ισραήλ και εξήλθεν ο βασιλεύς Ιωράμ εκ της Σαμαρίας κατ' εκείνον των καιρών και απειρίθμισε πάντα τον Ισραήλ. Και πήγε και απέστειλε προς Ιωσαφάτ, τον βασιλέα του Ιούδα, λέγον ο βασιλεύς του Μωάβ, αποστάτησε κατ' εμού, έρχεσαι μετ' εμού εναντίον του Μωάβ εις πόλεμον. Ο δε είπε, θέλω αναβεί. Εγώ είμαι όπως εσύ, ο λαός μου ως ο λαός σου και η ύπη μου ως η ύπη σου. Και είπε, δια ποιας οδού θέλουμε να ανεβεί. Ο δε απεκρίθη, δια της οδού της ερήμου Εδόμ. Και πήγαινε ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο βασιλεύς του Ιούδα και ο βασιλεύς του Εδόμ και περιήλθον οδόν 7 ημερών. Και δεν είναι το είδωρ δια το στρατόπεδον και δια τα κτίνη τα ακολουθούντα αυτούς. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο βεβαίως συνεκάλεσε ο Κύριος τους τρεις τούτους βασιλείς δια να παραδώσει αυτούς εις την χείραν του Μωάβ. Ο δε Ιωσαφάτ είπε, δεν είναι εδώ προφήτης του Κυρίου δια να ρωτήσουμε τον Κύριον δι' αυτού. Και απεκρίθη εις εκ των δούλων του βασιλέως του Ισραήλ και είπεν, είναι εδώ Ελισέ, ο υιός του Σαφάτ, ώστις επέχεν είδωρ εις τας χείρας του Ηλία. Και είπεν ο Ιωσαφάτ, λόγος Κυρίου είναι μετ' αυτού. Και κατέβησαν προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ και ο βασιλεύς του Εδόμ. Και είπεν ο Ελισέ προς τον βασιλέα του Ισραήλ, τι είναι μεταξύ μου και σου. Είπαγε προς τους προφήτας του πατρός σου και προς τους προφήτας της μητρός σου. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ, μη, διότι ο Κύριος συνεκάλεσε τους τρεις τούτους βασιλείς για να παραδώσει αυτούς εις την χείραν του Μωάβ. Και είπε ο Ηλισέ, ζή Κύριος των δυνάμεων, ενώπιον του οποίου παρίσταμε, βεβαίως, εάν δεν εσεβόμην το πρόσωπο του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, δεν ήθελον επιβλέψει προσέ, ουδέ ήθελον σε ειδή, αλλά τώρα φέρεται μη ψαλμωδόν. Και ενώ έψαλεν ο ψαλτοδός, ήλθεν επ' αυτόν η χείρ του Κυρίου. Και είπεν, ούτω λέγει Κύριος, κάμε την κοιλάδα ταύτην λάκους, λάκους. Διότι ούτω λέγει Κύριος, δε θέλετε ήδη άνεμον και δε θέλετε ήδη βροχήν. Και αυτή η κοιλάς θέλει πληστή ύδατος και θέλει πει εσείς και τα πυπνιά σας και τα κτίνη σας. Αλλά τούτο είναι μικρό πράγμα εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Εις την χείρα σου θέλω παραδώσει και τον Μωάβ. Και θέλετε πατάξει πάσαν όχυραν πόλην και πάσαν εκλεκτήν πόλην και θέλετε καταβάλει παν δέντρων καλών και εμφράξει πάσα στα σπηγάς των υδάτων και αχριώσει με λίθους πάσαν αγαθήν μερίδα γης. Και το πρωί, ενώ ετελείτο η προσφορά, ειδού ήλθον ύδατα από τη οδού Εδόμ και επλήστη γη υδάτων και ότε ήκουσαν πάντες οι Μωαβίτες ότι ανέβησαν οι βασιλείς για να πολεμήσουν συν αυτούς, συνηθρίστησαν πάντες σε μάχαιρε, περιεζονήμενοι και επάνω και στάθησαν επί των συνόρων. Και εξηγέρθησαν το πρωί και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος επί τα ύδατα, είδον οι Μωαβίτε εκ του απέναντι τα ύδατα κόκκινα ως αίμα. Και είπον, τούτο είναι αίμα. Βεβαίως οι βασιλείς επολέμησαν και εκτυπήθησαν με τα λίλων. Τώρα λοιπόν εις τα λάφυρα Μωάβ. Και ότε ήλθον εις το στρατόπεδο του Ισραήλ, σηκώθησαν οι Ισραηλίτες και πάταξαν τους Μωαβίτας, ώστε έφυγον από προσώπου αυτών και εκ του πόντας τους Μωαβίτας εισήλθον εις την γη αυτών και κατέστρεψαν τας πόλεις και εισπάσαν αγαθήν μερίδα γης, έριψαν έκαστος την πέτρα αυτού και γέμισαν αυτήν και πάσα στα σπληγάς των υδάτων ενέφραξαν και πάν δέντρων καλών κατέβαλον, ώστε εν κυρ αρασέθ έμειναν οι λίθοι αυτής και κυκλώσαντες σφεντρονίστε επάταξαν αυτήν. Και ότε ο βασιλεύς του Μωάβ είδεν ότι η μάχη περίσχει εναντίον αυτού, έλαβε με θεαυτού 700 άνδρας ξυφύρης δια να κόψωσε το στράτευμα μέχρι του βασιλέως Εδόμ πριν δεν ειδηνήθησαν. Τότε έλαβε τον πρωτότοκον αυτού ιών,
ως της έμελε να βασιλεύσει ανταυτού και προσέφερε αυτό αλλοκαύτωμα επί το τείχος και έγινε αγανάκτησης μεγάλη εν το Ισραήλ και αναχωρήσαντες από αυτού επέστρεψαν εις την γήν αυτών. Αμήν. Ο Αχάβ πέθανε, βασίλευσε ο μεγάλος γιος ο Αχοζίας και αυτός πέθανε, ήσαν και οι δυο λατρευτές του Βάλ και τώρα βασιλιάς έγινε ο δεύτερος υιός του Αχάβ, ο Ιωράμ, ο οποίος άλλαξε, μετενόησε θα έλεγα και άλλαξε λατρεία, Θεό, γκρέμισε το είδωλο του Βάλ για το οποίο και στον οποίο προσεύχονταν ο λαός Ισραήλ και έτσι ξαναγύρισε τον τρόπο που λάτρευαν τον Θεό κατά διδασκαλία και οδηγία του Ιωσαφάτ στη Βεθήλ και στη Δάν, έχοντας από ένα μοσχάρι, και είχε πει τότε ο Ιωσαφάτ ότι αυτός είναι ο Θεός σας. Λατρεύουν τον Κύριο αλλά με είδωλα. Αυτοί ήταν οι Ισραηλίτες της εποχής εκείνης. Βέβαια ο χειρότερος από όλους ήταν ο Αχάβ, ο οποίος λάτρευσε πλέον, είχε φύγει τελείως από το Θεό και λάτρευε το Βάαλ. Ο γιος του όμως ο Ιωράμ επέστρεψε στον Κύριο αλλά δεν λάτρευε το Θεό σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου από τους προφήτες Παλαιάς Διαθήκης, αλλά λάτρευε το Θεό σύμφωνα με τη συνήθεια και με τη διδασκαλία του Ιωσαφάτ, ο οποίος έφτασε από βασιλιά σε βασιλιά μέχρι τον Ιωράμ, και έτσι λάτρευαν με τον Κύριον αλλά με είδωλα. Η λατρεία του Θεού είναι πολύ καλύτερη από το να λατρεύει το Βάλ, αλλά το ότι μεταχειρίζεται είδωλα για να λατρεύει το Θεό τον καθιστά άντρα που να μην πράττει το ευθές ενώπιον του Κυρίου αλλά τα πονηρά ενώπιον του Θεού. Δεν κέρδισε την ευαρέσκεια του Θεού, και την ευαρέσκεια του Θεού την κερδίζει ο άνθρωπος μόνο όταν λατρεύει το Θεό σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αδερφοί να ευαρεστούμε το Θεό, και το Θεό τον ευαρεστούμε βασικά όταν ορθοτομούμε το Λόγο της Αληθείας αλλά και ορθοποδούμε στο Λόγο της Αληθείας. Εκείνη την περίοδο ο βασιλιάς Μωάβ που ήταν υποτελής του Ισραήλ επαναστάτησε, και ενώ έδινε φόρο υποτελείας έπαψε να δίνει. Ο Ιωράμ σκέφτηκε τι να κάνει, γιατί έχασε ένα πολύ μεγάλο εισόδημα από το φόρο υποτελείας που πλήρωναν οι Μωαβίτες, και σκέφτηκε ότι θα πρέπει να επέμβει για να επαναφέρει το εισόδημά του στο λαό Ισραήλ, και μάλιστα ζήτησε βοήθεια από τον Ιωσαφάτ, ο οποίος είχε συμπεθερεύσει όπως θυμάστε με τον Αχάβ, γιατί ο γιος του Ιωσαφάτ παντρεύτηκε την κόρη του Αχάβ. Άρα είχαν μια στενή συγγενική σχέση, που η στενή συγγενική σχέση είναι ιδιαίτερα προβληματική στους ανθρώπους όταν έχουν διαφορετικό τρόπο λατρείας στο Θεό. Ο ένας παρασύρει τον άλλον, και αμέν, ο πιστός παρασύρει τον λιγότερο πιστό ή τον άπιστο ή αυτόν ο οποίος δεν ακολουθεί το Λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού, αυτό είναι καλό. Αλλά πολλές φορές συμβαίνει το αντίθετο, και συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Ο χλιαρός, ο αδύνατος, ο άπιστος καταφέρει να παρασύρει τον πιστό. Και ενώ είχε ξανασυμβεί αυτό όταν ο Αχάβ ζήτησε βοήθεια από τον Ιωσαφάτ και παραλίγο να σκοτωθεί ο Ιωσαφάτ, καθώς περπάτησε στις συμβουλές του Αχάβ, δεν βάζει μυαλό ο Ιωσαφάτ, είναι στενά δεμένος με την οικογενειακή συγγένεια. Είναι αυτό το οποίο λέμε το συναίσθημα. Το συναίσθημα του ανθρώπου οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από το θέλημα του Θεού. Τον καθιστά τον άνθρωπο αδύναμο. Πολύ αδύναμο.
Εάν ο άνθρωπος δεν πάρει στερεά απόφαση ότι αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι η απόλυτη αλήθεια, γιατί κάποτε ενώ κήρυτε το λόγο έξω με πολύ λαό που είχε πλησιάσει τον Χριστό, προσήλθαν η μητέρα του και η αδελφή του και του λένε έλα έξω, σε ζητάνε η μητέρα σου και η αδελφή σου. Και ο Κύριος απάντησε κάτι το οποίο είναι η απόλυτη αλήθεια. Η μητέρα μου και η αδελφή μου είναι οι ακούοντες το λόγο του πατέρα μου και εκτελούνται σε αυτόν. Αυτή είναι η συγγένειά μας τώρα. Η συγγένειά μας που προέρχεται όχι από αίμα ανθρώπινο, αλλά από το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η οικογένειά μας. Μια οικογένεια ιδιαίτερη που έχει έναν πατέρα, τον ουράνιο, ένα μεγάλο αδελφό, τον Ιησού Χριστό, και έναν κυβερνήτη, το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Ο άνθρωπος ο οποίος κυριαρχείται από τα συναισθήματα της οικογένειάς του, γίνεται αδύναμος και τελικά βρίσκεται σε αδιέξοδο. Όταν λοιπόν ο Ιωράμ ζήτησε βοήθεια από τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ με αυτό το πνεύμα της σαρκικής συγγένειας, του συναισθήματος εκ της σαρκικής συγγένειας, λέει εγώ είμαι σαν και σένα, ο λαός μου σαν το λαό σου, βεβαίως θα έρθω να σε βοηθήσω. Και επειδή ήταν και σύμμαχος με το βασιλιά του Εδόμ, παρέσυρε και αυτόν για να πάνε να υποτάξουν τον επαναστάτη βασιλιά του Μωάβ, το Μισά. Πρώτο σοβαρό λάθος και δεύτερο ακόμη πιο σοβαρό λάθος που έκανε ο Ιωσαφάτ, λέει από πού θα πάμε να επιτεθούμε, και ο βασιλιάς του Ισραήλ ο Ιωράμ του λέει από την οδό της ερήμου Εδόμ. Δύο σοβαρά λάθη. Ποιος τον οδηγεί και πού τον οδηγεί. Ενώ ξέρει το Θεό, ενώ είναι πιστός και έχει γνωρίσει το Θεό, και ο Θεός είναι ευαρεστημένος φόδρα για τον Ιωσαφάτ, γιατί ορθοτομεί και ορθοποδεί το λόγο της αληθείας, όμως εδώ πέφτει πάλι στην παγίδα της συγγενικής εξάρτησης. Και το Θεό δε ρώτησε αν πρέπει να πάει, και το Θεό δε ρώτησε από ποιο δρόμο να πάει. Και εδώ θέλω μια φορά ακόμη να τονίσω, αδελφοί, ότι ο χριστιανός, στο χριστιανό το σημαντικότερο δεν είναι να ξέρει που πάει, αλλά να ξέρει ποιος τον οδηγεί. Εάν αναλώνουμε την προσευχή μας και τις δυνάμεις μας στο να γνωρίζουμε πού πρέπει να πάμε, που δεν είναι κακό, είναι καλό, και ξεχνάμε ότι το σημαντικότερο είναι ποιος μας οδηγεί, το βέβαιο είναι ότι θα βρισκόμαστε συνεχόμενα σε αδιέξοδα και μερικές φορές άκρος επικίνδυνα. Απαραίτητος να μας οδηγεί ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, και ακολουθώντας τον, σίγουρα αυτός θα μας οδηγήσει στο δρόμο που ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, θα μας διδάσκει να περπατάμε. Η επιτυχία μας στην πνευματική μας ζωή εξαρτάται σαν πρώτο βασικό βήμα απόλυτα από το ποιος προπορεύεται στη ζωή μας, ποιος μας οδηγεί και ποιος μας διοικεί. Ποιος προπορεύεται, ποιος μας οδηγεί και ποιος μας διοικεί. Εάν μας διοικεί ο Παράκλητος,
τότε σίγουρα προπορεύεται ο Χριστός. Αν μας διοικεί η καρδιά μας, το συναίσθημά μας, αν μας διοικεί το μυαλό μας, η εξυπνάδα μας, αν μας διοικεί η εμπιστοσύνη μας, η πίστη μας σε άλλους ανθρώπους, επαναλαμβάνω, το βέβαιο είναι ότι θα βρισκόμαστε σε αδιέξοδα και πολλές φορές άκρος επικίνδυνα. Ο Ιωσαφάτ, ένας πιστός άνθρωπος του Θεού, έκανε αυτά τα δύο σοβαρά λάθη. Ποιος θα με οδηγήσει? Ο Ιωράμ. Και πού θα πάμε? Εκεί που θέλει ο Ιωράμ. Και ο Θεός τον ξέχασε. Τόσο πολύ εξαρτημένος και συνδεδεμένος ήταν με τα συμπεθέρια του, με τον Αχάβ και τα παιδιά του. Αγαπούσε το γιο του, αγαπούσε την ύφη του, αγαπούσε τη συγγένειά του. Αλλά αυτό τον έκανε να ξεπεράσει την αγάπη του προς το Θεό. Ξεκίνησαν ο βασιλιάς του Ισραήλ Ιωράμ, ο βασιλιάς του Ιούδα Ιωσαφάτ και ο βασιλιάς του Εδόμ 7 μέρες περπατώντας από τον δρόμο που είχε επιλέξει ο Ιωράμ για να επιτεθεί εναντίον της γης του Μωάβ, την οδόν της ερήμου του Εδόμ. Και μετά από 7 μέρες μπροστά σε ένα τρομακτικό αδιέξοδο, δεν βρήκαν πουθενά νερό. Πρέπει να υπήρχε, αλλά όταν πέρασαν σταγόνα νερό. Αδιέξοδο. Τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε το αδιέξοδο στο οποίο βρεθήκαμε? Ο Ιωράμ πάλι με το χειρότερο τρόπο. Εγώ εγκατέλειψα το Βάαλ, προσκολήθηκα στον Κύριο, δεν είπε με είδωλα, προσκολήθηκα στον Κύριο και ο Κύριος μας έφερε εδώ στην έρημο για να καταστρέψει τις 3 βασιλιάδες με το λαό Μωάβ. Ποιος φταίει? Ο Κύριος. Τι ωραία, τι εύκολα βγάζουμε συμπεράσματα. Ποιος φταίει? Ο Θεός. Ποιος φταίει? Ο αδελφός μου. Ποιος φταίει? Ο άλλος. Δεν φταίει ο άλλος. Εγώ φταίω. Πάντοτε, αδελφοί, να πλησιάζουμε το Θεό. Αρέσκεται σε αυτό ο Θεός ως ένοχη. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αν έχει κάτι ο αδελφός εναντίον σου, έστω και αν εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα, ή και αν έχεις κάνει, δεν παίζει κανένα ρόλο. Εκείνο που παίζει είναι η υπακοή στο Λόγο του Θεού. Αν νομίζει ο αδελφός ότι κάτι του έχεις κάνει και έχει κάτι εναντίον σου, μη το αφήνεις. Θα βρεθείς σε αδιέξοδο. Πήγαινε, συμφιλιώσου με τον αδελφό σου. Βρες τα. Και πώς θα τα βρεις? Μόνο αν βρεις χάρη ενώπιον του Θεού και του αδελφού σου. Και πώς θα βρεις χάρη ενώπιον του Θεού και του αδελφού σου? Αν ταπεινωθείς. Πάνω να του πεις, έχεις κάτι μαζί μου? Ό,τι και να έχω κάνει, αν έχω κάνει που σε έχει ενοχλήσει, εγώ σου ζητάω συγγνώμη. Δεν θέλω να υπάρχει ανάμεσά μας τίποτα που να μας χωρίζει. Και μάλιστα όποιος πάει πρώτος να τακτοποιηθεί, αυτός κέρδισε και τη μεγαλύτερη ευλογία ενώπιον του Θεού. Ο Ιωράμ λοιπόν βρήκε τη λύση. Ο Κύριος φταίει. Ο Ιωσαφάτ όμως που είναι κοντά στο Θεό σκέφτηκε αυτό που έπρεπε να σκεφτεί εξ αρχής. Το Θεό. Και μάλιστα το Πνεύμα το Άγιο και μάλιστα την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και μάλιστα την κατεύθυνση του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό ρωτάει, δεν υπάρχει εδώ κάποιος προφήτης του Κυρίου? Να προσευχηθούμε και να ρωτήσουμε το Θεό δια Πνεύματος Αγίου. Να μας μιλήσει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Και απίστευτο αλλά αληθινό, εκεί κοντά ήταν ο Ελισέ. Και το ήξερε μάλιστα και ένας δούλος που έτυχε, κοιτάξτε, όλες αυτές οι συμπτώσεις
οι ωραίες, η συγκυρία του Θεού, που έτυχε να ακούσει τον Ιωσαφάτ να ρωτάει τον Ιωράμ. Δεν υπάρχει εδώ κανένας προφήτης του Κυρίου. Και πετάγεται αυτός που ήξερε και λέει, είναι ο Ελισέ εδώ κοντά. Είναι αυτός που εξέχε νερό στα χέρια του Ηλία, τον οποίον υπηρετούσε. Και ο Ιωσαφάτ, άνθρωπος του Θεού με γνώση, τώρα πια μπήκε στο σωστό δρόμο, είπε να πάμε να τον ρωτήσουμε. Πόσο θα είχε, πόσο κακό θα είχε γλιτώσει αν ευθύς εξ αρχής ρώταγε το Θεό. Ευθύς εξ αρχής όμως, στην πρόταση που του έκανε ο Ιωράμ, να ρωτήσω το Θεό. Αλλά όπως λέγεται, ο Μωάβ είχε μικράν δύναμη και το θεώρησε ιδιαίτερα εύκολο ο Ισραήλ και ο Ιούδας να επιτεθούν στη γη Μωάβ για να την κατακτήσουν. Ιδιαίτερα εύκολο το θεώρησε. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, χωρίς το Θεό όλα είναι δύσκολα. Αν εφεμού δεν δίναστε να κάμετε ουδέν, ούτε τα εύκολα. Ούτε τα εύκολα. Μην πεις κάτι είναι εύκολο, μπορώ να το κάνω. Δεν ξέρεις ο διάβολος τις παγίδες έχει ετοιμάσει από πίσω. Τίποτα να μην κάνουμε, έστω και αν το θεωρούμε πάρα πολύ εύκολο. Εάν δεν προσευχηθούμε, αν δεν το αφιερώσουμε στο Θεό, και πολύ περισσότερο αν δεν ρωτήσουμε τον Κύριο. Πράγματι φώναξαν τον Ελισέ και ο Ιωράμ λέει προσευχήσου να μας πει ο Θεός τι να κάνουμε. Και ο Ελισέ, σωστός προφήτης του Θεού, λέει τι δουλειά έχεις εσύ με μένα και εγώ με σένα. Εσύ έχεις προφήτες, τους προφήτες του πατέρα σου και της μητέρας σου, του Βαάλ, πήγαινε να προσευχηθούν αυτοί. Εσύ έχεις προφήτες, τους προφήτες του Ιωσαφάτ, του Ιεροβουάμ, πήγαινε να προσευχηθούν αυτοί. Τι δουλειά έχω εγώ με σένα? Και αυτή είναι η αλήθεια. Τι με ρωτάς εμένα? Τι το κοινό μεταξύ εμού και σου? Εγώ λατρεύω τον Κύριο και το δοξάζω με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και εσύ μεγάλωσες μέσα στους προφήτες του Βαάλ και τώρα μετενόησες, επέστρεψες στον Κύριο, αλλά είσαι μέσα στα είδωλα. Πώς εμείς οι δυο θα προσευχηθούμε, πώς εμείς θα ομοζυγήσουμε, πώς εμείς οι δυο θα συνεργαστούμε? Κανένα κοινό μεταξύ μας. Τι κοινό έχει το σκοτάδι με το φως? Ωραίες λέξεις, εκφράσεις, ωραία νοοτροπία. Κανένα κοινό στοιχείο, καμία σχέση. Όμως δίπλα του ήταν ο Ιωσαφάτ, τον οποίο γνώριζε, ήταν άνθρωπος του Θεού, δούλος του Θεού. Και εκεί βρέθηκε σε ένα δίλημα, που όμως το δίλημα αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι καθαρό. Όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ ότι θα καταστρέψω τα Σόδομα και τα Γόμορα, ο Αβραάμ στενοχωρήθηκε. Τι είναι αυτό που λες? Μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα δεν υπάρχουν δίκαιοι? Και αν υπάρχουν μέσα στο πλήθος των Σοδόμων και των Γομόρων 50 δίκαιοι, εσύ θα καταστρέψεις τους δίκαιους μαζί με τους αδίκους? Μη γέννητο σε σένα. Του λέει ο Θεός, όχι, δεν θα καταστρέψω 50 δικαίους, αλλά θα σώσω, θα συγχωρήσω, θα ελεήσω τη γη χάρη των 50 δικαίων. Και ο Αβραάμ είπε, σαν άνθρωπος αδύναμος, λέει, γιατί αν είναι 45? Λέει, και για τους 45 θα τη συγχωρήσω. Αν είναι 40, ο άνθρωπος κάνει παζάρι με το Θεό. Καλός, αγαθός, πιστός, αλλά περιορισμένη λογική του. Λέει, και χάρη το 40 θα συγχωρήσω. Άμα είναι 30,
Και χάρη το 30 θα συγχωρήσω. Λέει, μια φορά σε με ακόμη να σε ρωτήσω. Συγχώρεσε μια φορά. Αν είναι 10, λέει, και χάρη τον 10 θα του συγχωρήσω. Και εκεί ικανοποιήθηκε ο Αβραάμ. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Θεός ούτε έναν δίκαιο δεν θυσιάζει. Αυτός είναι ο Θεός. Ούτε έναν δίκαιο δεν θυσιάζει. Γι' αυτό και μέσα εκεί ήταν δίκαιη ο Λότ, η γυναίκα του, οι κόρες του, και όταν επρόκειτο να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έστειλε άγγελους και τους βγάλαν με το ζόρι. Αλλά τους είπαν, πρόσεξε, μην γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω. Όμως η γυναίκα του Λότ κοίταξε. Και ο Χριστός τη λέει, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Μη γυρίζετε να κοιτάξετε πίσω την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Εμείς δεν είμαστε εκ των στρεφωμένων εις τα οπίσω προς απώλεια. Αλλά είμαστε από αυτούς που πάμε μπροστά για την αιώνια ζωή. Έστρεψε λοιπόν, είδε τον Ιωσαφάτ και εκεί δεν μπορούσε να επιμένει. Λέει, καλά, λέει, εδώ είναι ο Ιωσαφάτ, τον οποίο σέβομαι, γι' αυτό θα ρωτήσω τον Κύριο. Τώρα ο Θεός τι θα καταστρέψει τον Ιωσαφάτ χάρη του Ιωράμ? Αποκλείεται. Το θέμα δεν είναι αν θα σώσει τον Ιωσαφάτ. Το θέμα είναι πώς θα τον σώσει. Και πιο σωστά, το θέμα δεν είναι αν θα το σώσει τον Ιωσαφάτ. Το θέμα είναι τι να κάνει ο Ιωσαφάτ για να τον σώσει ο Θεός. Αυτό ρωτάει ο Ιωσαφάτ. Είμαι σε αδιέξοδο, Θεέ μου, τι πρέπει να κάνω? Χάνομαι. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Είμαι σε μικρά δύναμη. Πες μου εσύ τι πρέπει να κάνω για να με σώσεις. Δηλαδή θα σε σώσει ό,τι και να κάνεις? Όχι. Ο Θεός δεν σώζει σύμφωνα με τη δική μας λογική, ούτε πορεία, ούτε επιθυμία. Και εδώ είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε. Ο Θεός είναι μαζί μου, ό,τι και να κάνω θα με βοδώνει? Όχι. Ο Θεός είναι μαζί σου, αλλά πρέπει να κάνεις αυτά που θέλει ο Θεός να κάνεις. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Ιωάννης? Έχουμε παρησίαν προς το Θεό και πρέπει να μην την, ο Απόστολος Παύλος λέει, να μην χάσουμε την παρησία μας που έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Και ποια είναι η παρησία που έχουμε? Αυτή είναι η παρησία, λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Να ζητάμε κατά το θέλημα αυτού. Να ζητάμε γνωρίζοντας όμως ποιο είναι το θέλημα αυτού. Και τότε όταν ζητάμε κατά το θέλημα αυτού, μας ακούει. Και όταν εξεύρουμε ότι μας ακούει, μας απαντάει κιόλας. Πρώτη λοιπόν μορφή παρησίας είναι να γνωρίζω, να έχω τη γνώση του θελήματος του Θεού. Αλλά υπάρχει και άλλη μορφή παρησίας. Εάν η καρδιά σου δεν σε κατακρίνει, και δεν μας κατακρίνει όταν δεν έχουμε αμαρτία, όταν αγαπάμε τους αδελφούς μας όχι με λόγο και με γλώσσα αλλά με έργο και με αλήθεια, και έχουμε παρησία να παρασταθούμε ενώπιον του Θεού, να μιλήσουμε στο Θεό, να ζητήσουμε από το Θεό, όταν είμαστε σε αγιασμό, σε καθαρότητα, όταν έχουμε ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, όταν έχουμε πίκρα με τους ανθρώπους, μας κατακρίνει η καρδιά μας. Είναι ανάγκη λοιπόν να μην μας κατακρίνει η καρδιά μας. Και η καρδιά μας πότε μας κατακρίνει? Ή και η συνείδησή μας ακόμη. Η συνείδησή μας όταν έχουμε έργα του σκότους, έχουμε πράξει αμαρτίες και δεν έχουμε μετανοήσει. Και η καρδιά μας μας κατακρίνει όταν έχουμε επιθυμίες κακές και καρδιά που δεν είναι καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού. Μακάρι η καθαρή την καρδιά, γιατί αυτοί θα βλέπουν το Θεό στη ζωή τους. Άρα λοιπόν, παρησία έχουμε πρώτον και προέρχεται από τη γνώση της αλήθειας. Δηλαδή παρησία έχει ένας γιατρός να δώσει φάρμακο, επειδή είναι γιατρός και ξέρει. Αν με ρωτήσει εμένα τι φάρμακο θα δώσω, τι αν του δώσω? Δεν έχω παρησία αφού δεν ξέρω. Άρα η πρώτη μορφή παρησίας είναι η γνώση του θελήματος του Θεού. Και η δεύτερη μορφή παρησίας είναι ο αγιασμός. Αν δεν είμαι άγιος, πώς θα σταθώ μπροστά στο Θεό και θα ζητήσω? Αν δεν είμαι τακτοποιημένος με τον αδελφό μου, πώς θα σταθώ στο Θεό και θα προσευχηθώ? Προσευχή μου δεν είναι βάρη στο Θεό, δεν πάει στον ουρανό.
Τώρα λοιπόν ο Ιωσαφάτ πρέπει να έχει γνώση του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό και πηγαίνει στον Ελισέ να προσευχηθεί, για να το αποκαλύψει του τι θέλει ο Θεός. Και πράγματι ο Ιωσαφάτ προσεύχεται και έρχεται ο Θεός, τον πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο και του μιλάει. Και όταν μιλάει ο Θεός, τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία γνώμη, πολύ ωραία πρόταση. Αλλά όταν είναι ανθρώπινη, έχεις αμφιβολίες και περιμένεις να δεις πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Όταν όμως μιλήσει ο Θεός, τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Εκεί έχεις ειρήνη, γιατί αυτός που μίλησε, αυτός και θα εκτελέσει αν τον υπακούσεις. Γιατί αν δεν τον υπακούσεις, έχασες την ευκαιρία. Πληρώνεται λοιπόν με Πνεύμα Άγιο τώρα ο Ελισέ και λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, κάμε εις την κοιλάδα αυτή πολλούς λάκους. Όλη την κοιλάδα αυτή γέμισε τη με λάκους. Γιατί ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θα δείτε άνεμο ούτε και βροχή, αλλά αυτή η κοιλάδα θα γεμίσει από νερό και θα πιείτε εσείς και τα πίμνιά σας και τα κτίνη σας. Πώς θα γίνει αυτό, ξέρει ο Θεός. Το πρόβλημα είναι, θα το κάνεις? Μα είναι παράλογο να ανοίξω λάκους και να γεμίσει χωρίς βροχή. Πώς θα γεμίσει νερό? Από πού θα βγει το νερό? Και συνεχίζει ο Θεός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στην χείρα σας ο Θεός θα πατάξει, θα παραδώσει τον Μωάβ. Και εσείς προσέξτε να πατάξατε πάσαν οχυράν πόλην, πάσαν εκλεκτήν πόλην, κάθε δέντρο καλό, κάθε πηγή ύδατος και πάσα αγαθή μερίδα της γης. Τέλεια καταστροφή. Και ο Ιωσαφάτ τι έκανε? Αυτό που του είπε ο Θεός. Την κοιλάδα τη γέμισε λάκους. Λάκος εδώ, λάκος εκεί, λάκος παραπέρα. Και περίμενε να δει τι θα κάνει ο Θεός. Και το πρωί, στην προσευχή, ενώ η τελείτο η προσφορά, ξαφνικά ήλθαν ύδατα από τις οδού Εδόμ και επλήστη η γη υδάτων. Εκεί έβρεξε και τα ύδατα τα στείλε ο Θεός εδώ. Αδερφοί, ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Μπορεί τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν το μπορεί ο Θεός. Αλλά για να απολαύσεις και την αγαθοσύνη του Θεού και την παντοδυναμία του Θεού, πρώτον θα εξητάμε και δεύτερον θα υπακούμε. Θα ετοιμάζουμε την καρδιά μας ώστε αυτό που θα μας πει ο Θεός να το κάνουμε. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι, και το έχω πάθει και εγώ πολλές φορές. Ρωτάω, προσεύχομαι, τι να κάνω Κύριε, μου λέει και δεν το κάνω. Γιατί φοβάμαι, γιατί σκέφτομαι κάτι καλύτερο, ξέρω ότι κάνω λάθος. Και έτσι χάνω αυτά τα οποία ο Θεός έχει προετοιμάσει μέσα από την υπακοή, στην οδηγία και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τα χάνω όλα. Ο Ιωσαφάτ όμως δεν έκανε έτσι. Καθόλου μάλιστα δεν έκανε έτσι. Ο Ιωσαφάτ τι έκανε? Ακριβώς ό,τι του είπε ο Θεός. Γι' αυτό πριν ξημερώσει, το πρωί πρωί, πριν ξημερώσει, το πρωί πρωί, γέμισε η κοιλάδα με νερό. Ήπιανε, ξεδιψάσανε, γλιτώσανε και τώρα περιμένουν και το άλλο. Δηλαδή, του να παραδώσει ο Θεός τους Μωαβίτες στον Ιούδα και στον Ισραήλ και στον Εδόμ. Από μακριά οι Μωαβίτες, έπεσε ο ήλιος απάνω και είδαν τα ύδατα κόκκινα σαν αίμα. Και θυμήθηκαν αυτό που είχε συμβεί στον Ιωσαφάτ πριν από καιρό. Τι είχε συμβεί? Που
τσακώθηκαν μεταξύ τους οι τρεις εχθροί του Ιωσαφάτ, τρεις εχθρικοί στρατοί, σκότωσαν ο ένας τον άλλον και πήγε ο Ιωσαφάτ και πήρε όλα τα λάφυρα. Και νόμισαν ότι όπως έγινε στους εχθρούς του Ιωσαφάτ, θα γίνει και στον Ιωσαφάτ. Δεν κάνει ο Θεός τα ίδια. Αλλιώς θα ευλογήσει εμένα, αλλιώς εσένα, αλλιώς τον άλλον, σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα, σχέδιο και με τον καλύτερο τρόπο για τον κάθε έναν από εμάς. Οι Μωαβίτες λοιπόν νόμισαν ότι καθώς είδαν τα ύδατα κόκκινα από τον ήλιο ότι ήταν αίμα, νόμισαν ότι είχαν τσακωθεί μεταξύ τους ο Ισραήλ, ο Ιούδας και ο Εδόμ, και με επιπολαιότητα μεγάλη και χαρά μεγάλη είπαν πάμε να πέσουμε πάνω στα λάφυρα, όπως πριν από λίγο καιρό είχε γίνει στον Ιωσαφάτ. Αλλά αυτό που νόμισαν αποτέλεσε και την παγίδα, τη θανατηφόρο. Και εδώ να μείνουμε, αδερφοί, λιγάκι. Μην κάνουμε αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας. Τα μάτια μας μας κοροϊδεύουνε. Και μην αποφασίζουμε σύμφωνα με την όραση των οφθαλμών μας. Μας κοροϊδεύουν τα μάτια μας και πιο πολύ τα αυτιά μας. Ποτέ να μην είσαι βέβαιος. Το είδα, το άκουσα. Το θέμα δεν είναι τι είδες και τι άκουσες, είναι ποιος σου δείξε και ποιος σου μίλησε. Μεγάλη διαφορά. Εάν σου δείξει ο Θεός, τότε μη φοβάσαι. Αν σου μιλήσει ο Θεός, μη φοβάσαι. Προχώρα. Αν όμως σου δείξει τα μάτια σου ή τα αυτιά σου, εάν δηλαδή παίρνεις απόφαση με αυτά που βλέπεις και με αυτά που ακούς, τότε το λάθος θα είναι μεγάλο, πιθανόν καταστροφικό και πιθανόν να τα χάσεις κιόλα. Ποτέ μην εμπιστευόμαστε αυτά που βλέπουμε ή αυτά που ακούμε. Να εμπιστευόμαστε αυτόν που μας δείχνει και αυτόν που μας μιλάει. Και να ερευνούμε αν αυτός που μας το δείξε είναι ο Θεός ή αυτός που μας μίλησε είναι ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας. Το μεγάλο λάθος των ανθρώπων. Βλέπουνε και είναι βέβαιοι. Ακούνε και είναι βέβαιοι. Και το τέλος τραγικό. Η συνέχεια τραγική. Δεν βλέπω και αποφασίζω, αναρωτιέμαι ποιος μου δείχνει και τότε αποφασίζω. Δεν ακούω τι λένε οι άνθρωποι, ιδίως αδερφοί αγαπητοί, αυτό τον κακό καιρό τον τελευταίο, μην ακούτε τι λένε οι άνθρωποι. Το πρώτο πράγμα που θα συμβεί στη ζωή σας θα είναι να χάσετε την ειρήνη σας. Να ξέρετε ότι πίσω από όλα αυτά που γίνονται είναι το χέρι του Κυρίου. Δεν είναι ο διάβολος που τα κάνει, αν και τα κάνει, αλλά είναι ο Θεός που εξασφαλίζει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας. Μην ακούτε, μην βλέπετε. Θα χάσετε τη χαρά σας, θα χάσετε την ειρήνη σας, θα χάσετε την αισιοδοξία σας, θα τα χάσετε όλα. Γιατί αυτοί που μιλάνε δεν είναι ο Θεός. Και αυτά που βλέπετε δεν σας τα δείχνει ο Θεός. Ο διάβολος σας τα δείχνει. Ο διάβολος μιλάει για να μας τρομοκρατήσει. Αλλά η τελεία αγάπη εξοδιώγνει το φόβο. Και η τελεία αγάπη είναι ο Θεός. Γι' αυτό οι άνθρωποι έξω είναι τρομοκρατημένοι. Ποιος τους τρομοκρατεί? Ο διάβολος τους τρομοκρατεί. Τι θα γίνει, τι θα κάνουμε? Αδελφοί, ό,τι και να γίνει, ο Χριστός είπε τα αυτά πάντα πρέπει να γίνω συ πρώτον και ύστερα θα έρθει το τέλος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στον κόσμο,
που κυριαρχεί ο διάβολος, εμείς ξέρουμε τι θα γίνει στην Εκκλησία που βασιλεύει ο Χριστός. Δεν θα μας αφήσει, μας το υποσχέθηκε. Δεν θα μας εγκαταλείψει, μας το υποσχέθηκε. Πάσας τας ημέρας. Μέχρι πότε? Μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Και τώρα κοντεύουμε στη συντέλεια του αιώνος. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να χάνει την ειρήνη του. Δεν επιτρέπεται, και θα σας πω γιατί, ο χριστιανός να χάνει τη χαρά του. Και δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να χάνει την ελπίδα του. Φόβος, φόβος, ποπό. Τι ποπό, δόξα στο Θεό. Αλληλούια. Εμένα Κύριος μου δεν είναι ο άρχον του κόσμου τούτου. Ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Πορτογάλοι. Εμένα Κύριος μου είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και εγώ ανήκω στο Χριστό. Εάν χάσω την ειρήνη, τότε ο Θεός της ειρήνης δεν θα με ελευθερώσει από τους φόβους μου και από τους διαλογισμούς μου δια του Ιησού Χριστού. Και αν δεν με ελευθερώσει, τότε χάνω τον αγιασμό μου. Και αν χάσω τον αγιασμό μου, χάνω τη δύναμή μου. Και αν χάσω τη δύναμή μου, δεν είμαι χριστιανός, άρα είμαι ένας άνθρωπος του κόσμου τούτου που θα περάσω τα δεινά των ανθρώπων του κόσμου τούτου. Όταν τα πράγματα θα έρθουν τόσο δύσκολα, θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, αδερφοί. Όταν θα έρθει η οργή του Θεού, όπως στα Σόδωμα και στα Γόμορα, θα έρθει ο Κύριος να μας βγάλει έξω. Γι' αυτό τι λέει? Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, για να δυνηθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να συμβώσει. Αντί λοιπόν να ακούς και να φοβάσαι, αντί να χάνεις τη χαρά σου, την ειρήνη σου, πρόσεχε, αγρύπνα, προσεύχου, φύλαξε τον εαυτό σου στην παρουσία του Θεού, στη γνώση του Λόγου του Θεού, στον αγιασμό και στο θέλημα του Θεού, για να εκφύγεις πάντα ταύτα τα μέλλοντα να συμβώσει. Βεβαίως θα εκδηλωθεί η οργή του Θεού, η οργή του αρνίου επάνω στους ανθρώπους. Αλλά πρώτα θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Και όσο πιο πολύ βλέπετε τα αδιέξοδα στην ανθρωπότητα να μεγαλώνουν, τόσο πιο πολύ γρήγορα έρχεται ο Χριστός. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε σε ασφάλεια. Έξω κατακλυσμός, στην Κιβωτό του Νέ, ασφάλεια. Τρώγανε και πίνανε. Ασφάλεια μέσα στην Κιβωτό του Νέ. Γι' αυτό ο Χριστός πάντοτε φωνάζει: μη φοβού, μόνο πίστευε. Οι Μωαβίτες, πω πω, δικά μας είναι όλα. Πήγαινε να τα πάρετε. Πήγαν να τα πάρουν και τα χάσαν όλα. Όταν οι άνθρωποι λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται σε αυτούς που λένε ειρήνη και ασφάλεια ευνίδιος όλεθρος. Εμείς τι λέμε? Δεν λέμε ειρήνη και ασφάλεια. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Εμείς λέμε είναι οι οδύνες της εγκυμονούσης. Και αν κάτι πάει καλά, πάλι θα χαλάσει. Και θα χαλάσει πιο γρήγορα και πιο δυνατά. Εμείς όμως είμαστε του Χριστού. Εμείς είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού το πιο εύκολο είναι το περίσσευμα το ενός να πηγαίνει στο έλλειμμα του άλλου. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Ερχόμαστε στο κήρυγμα, παίρνουμε πάνω μας. Πηγαίνουμε στα γόνατα, αυξάνεται η δύναμή μας. Μπαίνουμε μέσα και ακούμε ειδήσεις, λιώνουμε. Γιατί? Γιατί το πνεύμα του κόσμου βυθίζει τον άνθρωπο. Τι κάνει ο διάβολος, είπαμε? Τρομάζει. Είναι τρομοκράτης, απειλεί, φοβίζει. Και όλοι είναι φοβισμένοι. Τους αφαιρεί κάθε ελπίδα, αγανακτισμένοι. Τους λέει ψέματα, τους κοροϊδεύει, είναι στην πλάνη. Τους δελεάζει. Εγώ, εάν σε φέρω, σου δείξω εγώ που θα πας, θα δεις, θα τα κερδίσεις όλα. Όχι.
δεν πιστεύουμε αυτά που βλέπουμε, ψάχνουμε να βρούμε ποιος μας τα δείχνει. Δεν δεχόμαστε αυτά που ακούμε, ψάχνουμε να βρούμε ποιος μας τα λέει. Δεν είναι δυνατόν μέσα στην Εκκλησία να μας μιλάει ο Θεός για έλεος, για χάρη, για αγάπη, για δύναμη, για ευλογίες, και να φεύγουμε από την Εκκλησία και να πέφτουμε επειδή ο διάβαζος μας λέει για καταστροφή. Θα καταστραφεί ο διάβολος και ο κόσμος τούτος. Εμείς θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Άλλο είναι το μέλλον του κόσμου τούτου και των ανθρώπων, και άλλο είναι το μέλλον των πιστών και των παιδιών του Θεού. Τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Τελείως διαφορετική ζωή. Γι' αυτό μη φοβάστε, αδελφοί. Μην ανησυχείτε. Βεβαίως με σοφία θα στεκόμαστε τις κρίσιμες αυτές μέρες. Με σύνεση. Και ποια είναι η σοφία μας? Ο Χριστός. Και ποια είναι η σύνεσή μας? Το Πνεύμα το Άγιο. Με σοφία και με σύνεση. Και με τη βοήθεια του Θεού. Αφού έχουμε έναν πατέρα. Πατέρας μου ο γήινος μ' αγαπούσε και φρόντιζε να μην μου λείπει τίποτα με τις λίγες δυνατότητες που είχε. Ο πατέρας μου ο ουράνιος, με την παντοδυναμία του, δεν θα φροντίσει τη ζωή μου? Και τη φροντίζει και θα συνεχίζει να τη φροντίζει εφόσον εγώ είμαι στην αγκαλιά του. Εφόσον εγώ τον πλησιάζω, τότε θα με πλησιάζει και αυτός. Αν εγώ απομακρύνομαι, θα τον χάσω. Μου λέει η Άννα, τα παιδιά είναι ανήσυχα όλα. Τι να τους κάνω? Άμα ελπίζουν από τον κόσμο αυτό, και εγώ, μου λέει, είμαι ανήσυχη. Ρε, πού είναι ο Χριστός? Δεν έχετε Χριστό? Εσύ, μου λέει, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ σας λέω ότι εγώ καταλαβαίνω, αδερφοί. Δεν το λέω με υπερηφάνεια. Καθόλου μάλιστα. Που μου λέει ο Χριστός, ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων στον Κύριο, και που η ελπίδα του είναι μόνο ο Χριστός. Αυτός θα είναι σαν το δέντρο που θα είναι επευτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Θα έρχεται το καύμα και δεν θα τον αγγίζει. Ή το πιστεύω ή δεν το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Τι να σας πω. Δεν με έχει αφήσει. Δεν μας έχει εγκαταλείψει ποτέ. Πάντα ήταν μαζί μας. Τώρα όμως μας δοκιμάζει για να μείνουμε και εμείς μαζί του. Αμήν, αδελφοί. Οι Μωαβίτες βγήκανε, πάμε απάνω στα λάφυρα. Βρήκαν τον πελάτος. Καταστροφή. Έπεσαν απάνω ο λαός του Ισραήλ και ο λαός του Ιούδα και οι Εδωμίτες και καταστρέψαν όλη τη γη τους. Καταστροφή. Αν ακολουθήσεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου, χωρίς να διακρίνεις ποιος σου δείχνει και ποιος σου μιλάει. Καταστροφή. Εμείς θέλουμε το λόγο του Χριστού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν, αδερφοί μου. Και είναι η ασφαλειά μας. Στον Χριστό είμαστε ασφαλείς. Είμαστε μέσα στην Κιβωτό. Μα έξω ο κατακλυσμός, πνίγονται όλοι. Ας μπαίνανε μέσα. Ο Νόε φώναζε, ελάτε να γλιτώσετε. Κανένας δεν μπήκε. Και εμείς μπήκαμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έβαλε ο Χριστός. Τώρα μη βγούμε όμως. Τώρα είναι όποιος αντέξει, αδερφοί. Του χρόνου τέτοιο καιρό δεν θα είμαστε όλοι εδώ. Ο Θεός να μας βοηθήσει να είμαστε όμως. Μη χάσουμε την πίστη μας, μη χάσουμε την αγάπη μας, μη χάσουμε την ελπίδα μας, μη χάσουμε το Λόγο του Θεού, μη χάσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μην ακούμε και αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, μη βλέπουμε και αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Καταστροφή ήρθε στη Μωάβ. Αλλά εμείς θα ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και θα βλέπουμε στο Χριστό, τον Κύριό μας και το Θεό μας. Αμήν. Αλληλούια.
Βόηθεψέ μας, Χριστέ μου, σε όλους μας, βόηθησέ μας, Κύριε μου, βόηθησέ μας.